Δύο ξεχωριστές βραδιές ενταγμένες στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων Τροφόνια για τον Δήμο Λεβαδέων και Πινδάρια για τον Δήμο Θηβαίων μονοπόλησαν το ενδιαφέρον του κοινού στη Βιωτία. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλιάδες σε συνεργασία με τον Δήμο Λεβαδέων φιλοξένησαν στο καστάμεστο ανοιχτό θέατρο Κρύας τον πασίγνωστο τραγουδοποιό Στέλιο Ρόκο, ο οποίος ξεσήκωσε με την ερμηνεία του. Η απόψινή εκδήλωση, την οποία ανέλαβε να διοργανώσει η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλιάδες, φιλοξενεί για πρώτη φορά στη Λιβαδιά τον μεγάλο Έλληνα καλλιτέχνη Στέλιο Ρόκο. Ο Στέλιος Ρόκος είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Τραγουδάει, γράφει στίχους και μας μαγεύει με τις υπέροχες μελωδίες του. Είναι ροκ, είναι λαϊκός, συναισθηματικός, ξεχωριστός. Ξεχωρίζει για τον δυναμισμό του και την ενέργειά του. Η μουσική του πορεία έχει απογειωθεί. Είμαστε όλοι χοροδιαπλιάδες, αλλά και όσοι βρισκόμαστε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, απόψε πάρα πολύ χαρούμενοι που είναι κοντά μας. Αυτό που κάνουν τα κορίτσια αυτά είναι να έχουν δώσει μια έντονη όθηση, ώστε η πολιτιστική καρδιά αυτού του τόπου να χτυπάει όλο ένα και πιο δυνατά, όλο ένα και πιο εύρυθμα. Είμαστε όλοι χαρούμενοι που έχουμε κοντά μας το μεγάλο Στέλιο Ρόκο απόψε. Θέλω να πω ότι αυτή η έντονη πολιτιστική κίνηση που αποτυπώνεται κάθε χρόνο στα Τροφόνια έχει δημιουργήσει και σε εμάς ένα χρέος το οποίο ως Δήμαρχος οφείλει να το υπηρετήσω. Να σας πω λοιπόν, και αυτό είναι μια μικρή ανακοίνωση αλλά και υπόσχεση, ότι τα Τροφόνια μας μέσω από την Πολιτιστική Επιτροπή της ΠΕΔ, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας, θα κάνουμε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια ώστε να μετατραπούν σε φεστιβάλ, ανάλογο με το Φεστιβάλ των Δελφών. Τόσο ο γνωστός καλλιτέχνης όσο και η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλιάδες παρουσίασαν ένα πλούσιο και εξαιρετικό πρόγραμμα τραγουδιών. Την Κυριακή, το έργο του Ευρυπίδη Ηρακλής Μενόμενος επέστρεψε στην μυθολογική του καταβολή, τη Θήβα, στο ασφυκτικά γεμάτο θέατρο Μοσχοποδίου με Λίνα Μερκούρη. Πραγματικά φέτος είναι κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι καλύπτουμε όλο το φάσμα των καλλιτεχνικών και μυθολογικών ανησυχιών του τόπου μας και των συμπολιτών μας. Και νομίζω ότι παρακολουθήσαμε σήμερα μια εξαιρετική παράσταση, ίσως μια εμβληματική τραγωδία του Ευρυπίδη, με τον Ηρακλή, ο οποίος πλήρωσε την δύναμή του ίσως και την αλαζονία του. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσει το πρόγραμμα με την ίδια έτσι δυναμική. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του προγράμματος του δικού μας και οι επόμενες ημέρες που έρχονται, οι δύο εβδομάδες που απομένουν, έχουν εκδηλώσεις πλούσιες. Σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ένα πλούσιο κάστινγκ σπουδαίων ηθοποιών καθήλωσαν το κοινό με την ερμηνεία τους. Να δω για μια φορά ακόμη τα παιδιά μου. Γιατί? Θα γιατρεύει τη λύπη σου. Το θέλω. Για τον πατέρα μου θέλω να αγκαλιάσω. Κι εγώ, παιδί μου. Να. Την αγκαλιά μου ανοίγω.
Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, μιλώντας αποκλειστικά στο Στάρ Κεντρικής Ελλάδας, χωρικό επικοινωνίας της παράστασης, χαρακτήρισε ξεχωριστή την παρουσίαση του έργου στη Θήβα, γενέτειρα του Ηρακλή, και αποκάλυψε τα σχέδιά του για το φετινό χειμώνα. Πολύ ξεχωριστό, μιας και ο Ευρυπίδης διαδραματίζει την ιστορία εδώ, σε αυτή την υπέροχη και ιστορική πόλη της Θήβας. Και μεγάλη μας χαρά και τιμή που παίξαμε για τους συμπολίτες μας και τους συνανθρώπους μας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Κλείνει την Παρασκευή η περιοδία μας, έχουμε ακόμα άλλες 6 παραστάσεις και προετοιμάζουμε 2 υπέροχες ιστορίες. Στη μία έχω τη χαρά να συμμετέχω και σαν ηθοποιός, στην άλλη σκηνοθετώ μια ιστορία που αγάπησα πολύ πριν αρκετό καιρό. Η μία είναι η Φάλαινα στο θέατρο Νέος Ακάδημος και οι άλλοι είναι οι 2 γυναίκες χορεύουν στο θέατρο Διάννα. Όσο μπορώ και κάνω αυτό που αγαπάω, μόνο ευλογημένος και ευγνώμων μπορώ να αισθάνομαι. Και από όλες τις αντικσότητες και τις δυσκολίες που περνάει η χώρα μας, βλέπω ότι οι συμπολίτες μας αγαπούν και στηρίζουν τις τέχνες. Οπότε είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που είμαι και εγώ ένα μέλος αυτής της υπέροχης οικογένειας που λέγεται Υποκριτική Τέχνη.